Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σα. Βαρύ κλίμα για ακόμα μια φορά. Βαρύ κλίμα ναι, για ακόμα ναι, μια ναι, φορά. Ναι. Ε, ε, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Τι να πούμε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Δεν ξέρω. Ένα από όλου αυτού, αν μα ακούει, τι έχετε στο μυαλό σα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Ε, ξέρετε, δεν γίνεται και να μην το σχολιάσουμε, γιατί είναι μέρο τη καθημερινότητά μα. Γιατί δεν μέρος είναι είναι μέρο τη κοινωνία μα, αλλά. Αφήστε όλου αυτού που ταξίδεψαν και Αφήστε την κυβέρνηση που του άφησε να... Να... να φτάσουν μέχρι την Αθήνα να μπουν στα τρένα. Εσεί, ρε παιδιά, που ήσασταν εκεί ας πούμε, και του. τέλο πάντων. Δώσατε ένα χέρι βοηθεία. Τι έχετε στο μυαλό σα, Δηλαδή. Είναι τι το... έχετε στο μυαλό σα, είναι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Αλλά Γιατί φάνηκε ότι είναι παντό. και έξω Έχουν έρθει από 4-5 χώρε. Αλλά είναι και ελληνικό φαινόμενο. Γιατί... Όχι, είναι, και είναι παγκόσμιο. παγκόσμιο. Είναι, δεν είναι ελληνικό. Α. Δηλαδή, βλέπει ότι στου ελευοριασμού χούλιγκαν στα social media σήμερα έχει πάλι. Στην, στην, Τσεχία. Στο, μια κυπριακή ομάδα έπαιζε με μια Ισραηλινή ξύλο. Παντού πέφτει ξύλο. Παντού πέφτη ξύλο. Να σου πω κάτι. Και εμεί έχουμε περάσει. Και εμεί ήμασταν παιδιά. Και εμεί πλακωνόμασταν. Δεν ήταν έτσι. Πλακωνόμασταν. Πλακωνόμασταν. Ρίχναμε καμιά φάπα. Δεν πάμε, βγάζει πάμε, δηλαδή, πάμε, πάμε, αφού, πάμε, πάμε αφού να βγάζει τα μαχαίρια. Πάμε. προχτείτε. βριστείτε. αφού δεν μπορείτε χωρί. Μα περιμένουν για τέτοιο. Δεν θέλω να, το να πούμε ναι, και... Καλά, καλά, να πούμε κανένα, και κάτι. Δεν δε δε θέλω να δε τον πούμε. Το... Ένα ακούει, ένα. Και δεν θα τον βοηθήσουμε εμεί. Προφανώ τώρα αυτό που παίρνει το μαχαίρι και δεν θα ακούσει εμά. Και αν μα ακούσει εμά, δεν θα αλλάξει άποψη. Αλλά ρε παιδιά, για άνομα του Θεού. Για άνομα. Πάμε στη δική μα ατζέντα. Μπορείς να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε και άλλο ένα επεισόδιο. Εκτό συγκλονιστικού απρόπτου, ναι. Όχι. Ναι, θα... την Παρασκευή. Την θα, παρασκευή. βάλουμε βάλουμε τη... γιατί υπάρχει μια συνέντευξη του Ανδρέα ναι, ναι, ναι. Ζαγκλή. Σωστό, σωστό. Ο οποίο μα έχει μιλήσει πάρα, πάρα πολλά. Που θα είναι και στο YouTube, που θα είναι και στου Bold Brothers. Γιατί μίλησε στου Bold Brothers. Ήταν οι τρει Bold και Brothers. Και ναι, είπε κιόλα ότι με τον Glass Floor μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ακόμα και να ακούσει του Bold Brothers. Να βάλει του Bold Brothers να παίζουν από ναι, ναι, να κάτω. Ναι, 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 Λοιπόν, λοιπόν θες να ξεκινήσουμε λίγο από το φαινόμενο των τελευταίων ημερών. Ποιο είναι το φαινόμενο. Όχι βία. Οι NBA που έρχονται στην Ευρώπη. Ναι, και μαζί θα, θα μα πει και για το φαινόμενο τους, των Ευρωπαίων που πηγαίνουν στο, στα κολέγια. Στα κολέγια, ναι, ναι. Θα το συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, αυτό. γιατί μα έχετε στείλει γύρω ναι, στα 500 βέβαια. μηνύματα για James. Θα πούμε και για James. Θα πούμε, εννοείται, θα πούμε για James. Εσύ θα πει περισσότερα. Μάικ James και Ολυμπιακό, ε, γιατί. Ναι. Γράφτηκε κάτι από τον Παντελή Διαματόπλου και εμεί θα δώσουμε τη συνέχεια. Όχι απλά γράφτηκε, νομίζω υπόθηκε και κάτι το βράδυ τη Τρίτη. Νομίζω υπήρξε, είχε κάποιο, έκανε κάποιο live στο Instagram. Καλά, δεν είχε. ναι, Χθε έκανε ναι, πάλι. Ναι, αυτό, χθες. αυτό, Α, αυτό λε εδώ βράδυ. Ναι, ναι. Και κάτι υπόθηκε εκεί. Θα το συζητήσουμε. Θε να ξεκινήσουμε από αυτό. Όχι, αφού το όχι, όχι, άσε να έχουν αγωνία να μείνουν εδώ. Ωραία, πάμε Σεκίνα λοιπόν. Με εμένα μου κάνει εδώ η ναι. Πε ε, ε, την αντίδρασή μου όταν η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον, τον Μπεν Μάκλιμορ. Καταρχά, εγώ <laughs> να πω ότι άκουσα ρεάλ στην αρχή. Ναι. Και λέει η Ρεάλ πήρε το μαδό. Εντάξει, λέω Ρεάλ. Αλ... Λογικό δεν είναι και τέτοιο. Και την ώρα που παραστεί, γράφει το κείμενο και το διαβάζω, ρε τη <συσο> λέω Α, είπε, Και εκεί εντυπωσιάζει γιατί στην αρχή τον, τον... να άκουγα έκ... ναι. <συσο> <συσο> ναι. ε, αλ... το χάρ να φωνάζει. Παραμίλαγα, ναι. Ναι. Και λέω Εντάξει, Ρεάλ πήρε το. Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή. Δεν είχα παραμιλάμε κιόλα. Ναι. Και ξαφνικά βλέπω το κείμενο και λέει ΑΕΚ. Ρε, <συσο> <συσο> λέω για την ΑΕΚ, μου λέει τόση ώρα και... και τώρα κατάλαβα γιατί παραμιλάω. Άντε, πε τα σύντομα. Ε, τρομερό χτύπημα από την ΑΕΚ. Ε, πάντα Μα ακούτε, συζητάμε και λέμε πόσο σημαντικό είναι για έναν παίκτη που έρχεται από το NBA στην Ευρώπη το κίνητρο του. Ε, στην περίπτωση του Μπεν Μάκλιμπορ, ενό παίκτη που έχει σχεδόν 600 μάτ, αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Δεν συζητάμε ότι στην Ευρώπη θα κάνει, ε, κάνει ε, 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 πάταγο. Στην Α1 ε, δεν θα βλέπει κανέναν. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι ακόμα και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν θα δυσκολεύεται. Α πούμε, 600 μάτσου είναι ο Κάναν. Ο, ο Κάναν είναι 250. 250. <Σε> <Σε> ναι, ναι, ναι. Διπλάσια μάτσα από τον Κάναν που Τριπλάση, είναι πια. Ναι, 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 σχεδόν. Υπερδιπλάσια, μάλλον. Ναι. 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 Νούμερο 7 υπήρξε στο draft NBA. Είναι τεράστια κίνηση για την ΑΕΚ. Ξαναλέω, εξάς, εξαρμοσί, επειδή πολλοί κόσμοι λέει, ρε παιδιά, δεν ήρθε από το NBA, από <Σε> την Κίνα ήρθε δεν είναι, είναι άδικο λίγο να λέμε ότι ήρθε από την Κίνα γιατί έπαιξε 9 μάτς με πάρα πολύ λίγα λεπτά μπήκε σε μια πολύ άβολη κατάσταση για αυτόν ε, και λόγω κανονισμών και λόγω ομάδα. εγώ το διαγράφω αυτό, αυτό, το κεφάλαιο για τον Μάκλιμορ ε, θεωρώ ότι είναι τεράστια κίνηση και από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει η ΑΕΚ στην ιστορία της και νομίζω ότι τον βάζω στου 5 καλύτερου παίχτε που ήρθαν από το NBA στην Ευρώπη φέτο. Δηλαδή, με το, μαζί με τον Γκέμπα Γόκερ, του αδερφού Ερνα Γκόμεθ, ε, πώς Πώ είναι αυτή. Το Τζαμπάρι. Δι, το Τζαμπάρι Πάρκερ. Θα βάζα και τον Τζαλίλο Καφόρ. Θυμάσαι που το έλεγε ναι, στον ναι. Κάναν. Πε του ρε παιδί μου να έρθει στην Ευρώπη. Mm. Πήγε στη Σαραγώσα. Δεν ξέρω τώρα πώ του ήρθε να πάει στη Σαραγώσα. Προφανώ εκεί θα παίζει και πάρα πολύ. Ε, αλλά νομίζω αυτέ οι έξι κινήσει είναι οι μεγαλύτερε που έγιναν φέτο από το NBA στην Ευρώπη. Περίμενε, είπαμε. Είναι Μάκλμορ, Τζαλίλο Καφόρ που δεν είναι Ευρωλίγκα και οι δύο Ερναγκόμεθ μαζί με τον Γκέμπα Γόκερ. Α, και ο Τζαμπάρι ε, Πάρκερ. Ε. Και εξ, ναι. ναι. Και ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Και ο Ραούλ Νέτον είναι καλή κίνηση. Και ο Κλυ... Καλά, ο... Μεγάλη κίνηση. Μεγάλη κίνηση. Με τον... Ραούλ ναι, 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 ναι. ναι. Νεντουνε... Πολύ μεγάλη κίνηση. Το μίσο πιο πάνω από το Μάκλμορ. Όχι, όχι. Έπαιζε πολύ. Στην τον έπαιζε πάρα πολύ. Καλό και στο Κλίβελαντ και σε όλε τι ομάδε έπαιζε. Απλά είναι εξή πιο, πιο Δεν είναι. Βάλτε αυτό. κοντάκια μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, μια χαρά θα είναι στην Ευρώπη. Θα πα και στο ένα πήγε στο και στο δεύτερο. Στην Γαλλία, κάπου δεν πήγε. Στη... Ο Λάγκστον Γκάλογουεϊ πήγε στην Ιταλία, ο Βίλκο ναι, Ενστάιν πήγε στη Βαρέζε. Ναι, Βαρέζε Ο Μάικ Σκότ πήγε στη Βιλερμπάνα, αλλά ήταν στην Ανσί ούτω ή άλλω. Ναι. Ε, γενικά είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή του καλοκαιριού. Θα <Τι> υπάρξουν ότι, Ότι, ήταν πολύ, ότι είχε γεμίσει το NBA και ότι είχαν μείνει πάρα πολλοί free agents. Δηλαδή, ε, ακόμα και τώρα, άμα κοιτάξει κάποιο τη λίστα, βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Ο Αρκιντιάκον είναι ακόμα χωρί ομάδα. Ο, ο Κέντρικ Νάν, εντάξει, κουραστήκαμε να συζητάμε για τον Κέντρικ Νάν, αλλά είναι ακόμα ελεύθερο. Ο Τζον Γουόλ, ο Στιν Ρίβερ, ο Τέρεν Σρο. Πόσου θε να σου πω, ο Μπριν Φόρμ είναι ελεύθερο. Ο Τένε Ντέιβι, ο Will Μπάρτον, ο Τ.J. Warren, ο Ούμπρε. Αυτό μπορεί να συνεχίσω να το κάνω για 10 λεπτά. Ναι. Δηλαδή, με το πόσοι ε, παίκτε είναι ακόμη ελεύθεροι στην αγορά τη ε, Αμερική, κοντή, ψηλή ε, Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν τους συγκεντρώσει, είναι 50 free agents. 50. Και ο Μίχαλιουκ είναι ακόμα. Και ο Μίχαλιουκ είναι ακόμα, φυσικά. Και ο. Ποιο, ποιο να σου πρώτο πω. Δηλαδή, καλή είναι παίκτες. πάρα πολύ. καλή κάνουν και οι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και ξέρει τώρα, μπορεί να βρει βρεις πολύ καλή περίπτωση. Σε τιμή λε <στά> τώρα. Σε... σε τιμή και αξία. Παίχτε δηλαδή αυτοί. Ναι. <στά> είναι ό,τι <στά> πρέπει για την Ευρωλίγκα. Καταρχήν το καταλαβαίνουν. Ο Τζαμπάρη Πάρκετ, α πούμε, υπό φυσιολογικέ συνθήκε. Όχι αν ήταν υγιή, δεν λέω αυτό. Ε, δεν θα να καν στην Ευρώπη. Αλλά είναι πάρα πολύ πλέον η έπαιζε. <στά> <Agents. στά> Στου Σέλτιξ, ναι. Θυμάμαι πως σε κάποια μάτσα φέτο πέρσι ήταν. ή ναι. πέρσι, πέρσι, ήταν που κάποια κρίσιμα σου. Ναι, ναι, έπαιζε. 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 Πέρσι ήταν τα μάτσα του που ναι. έβαλε κάποια κρίσιμα σου. Στην Ευρώπη πιστεύω ότι δεν θα βλέπει κανέναν κι αυτό. Αν είναι υγιή. Δηλαδή, Τον το ξεδέβαιν... περάσανε από ιατρικέ εξετάσει. Ναι. Ναι. Και πρόσεξε τώρα. Δεν μιλάμε για πλαίσια ιατρικέ εξετάσει σε τέτοιου παίκτε. Εκεί του ξετινάζει. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα θα γίνει μια διαχείριση στη διάρκεια τη σεζόν. Δεν είναι παίξει που θα παίξει 90 μάτια. Γιατί οι ισπανικέ ομάδε παίζουν 85 με 90 παιχνίδια. Δεν θα παίξει 90, αλλά νομίζω στην Ευρωλίγκα θα είναι τε, τε, τεράστια μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή. Ε, και κάτσε να δούμε, ξαναλέω, γιατί μπορεί να δούμε κι άλλου. Δηλαδή, τώρα βέβαια, βλέπει ότι σιγά σιγά και τα ρόστερ στην Ευρωλίγκα κλείνουν. Δηλαδή, ο Παναγενικό άντε να πάρει έναν, ο Ολυμπιακό άντε να πάρει έναν. Δεν είναι ότι αυτό ίσως αν περίμεναν λίγο παραπάνω οι ευρωπαϊκέ ομάδες, να έβρισκαν Τζαμπάρι Πάρκερ, τέτοιους παίκτες. Για αυτό κατάλαβες. και περιμένουν κάποιοι. ο περιμένει, και ο ναι. περιμένει. Ναι, σωστό. Ε... Θα έχουμε και, νομίζω θα έχουμε και κάποιους ε... από την αγορά το buy-out. Το Εντάξει, buy-out, τώρα... out, ναι, ναι. δηλαδή. Μπορεί ο Μπίρτ να κοπεί από τον Αντώνιο. Μπορεί ο... Τι σημαίνει η αγορά ο... Μπαϊάου, δεν την έχω ακούσει. Η αγορά των Μπαϊάου είναι αυτή που θα... που θα αποδεσμευθούν από τι ομάδε του. θα να εσύ... πληρώσουν. Ναι, προφανώ. Για να μείνει, α πούμε, ο... ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ συζητιέται πολύ για τον Μπ. Ολυμπιακό. Δεν συζητιέται. 19 εκατομμύρια. Συζητιέται μόνο στο Twitter. Σωστό. Ναι. Ε, Αυτό μπορεί να αποδεσμευτεί <coughs> από του Μπίρτ, <coughs> αλλά <coughs> θέλει <coughs> να πάει στον Αντώνιο. Ναι. Αυτό δεν θα τον βάλει στη, συζη... στη συζήτηση για του ελεύθερου. Τον Μπίρτ, αν αποδεσμευτεί, μπορεί να το συζητήσει στο ενδεχόμενο στην προοπτική στην Ευρώπη. Τον, ε, ποιον άλλο να σου πω, ξέρω εγώ, τον Καρούμπα. Αν τον αποδεσμεύσει ο Κλαχώμα που πρέπει να κόψει πέντε άτομα πριν από την έναρξη τη σεζόν, μπορεί να τον συζητήσει να στη ρεάλ τέτοιου παίκτε. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Δεν ξέρω πού θα βρουν όλη αυτή η δουλειά. Ειλικρινά, νομίζω είναι η πρώτη χρονιά που η αγορά των free agent του NBA έχει τόσο πολλού παίκτε. Τόσο πολλού. Και το κακό με πάρα πολλού είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν το Way contract. Δηλαδή, παίχτε που έχει πάνω από τρία χρόνια, που έχει τετραετία στο MBA, δεν μπορεί να υπογράψει το Way. Το Way υπογράφει μόνο αν έχει μέχρι τρία χρόνια. Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι υποτιμητικό για τέτοιου παίχτε να πληρώνουν. Υποτιμητικό. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Κέντρικ Νάν α πούμε τώρα δεν, δεν θα υπογράψει το Way. Ούτε το Μιχαλιού. Μιχαλιο. Καλά, δεν μπορούν ούτω ή άλλω. Εννοώ δεν είναι το στάτου. Ναι, ναι, δεν είναι. Ε... Άλλο κανονισμό είναι και το στάτου ότι α, δεν βαίνει πέρα. Είναι αμέτρητη. Είναι αμέτρητη, αμέτρητη. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ούτε η αγορά τη Ευρώπη δεν μπορεί να σου απορροφήσει. Δεν είναι τρομερό αυτό. Δεν είναι τρομερό. Γιατί δεν, δεν έχουν λεφτά, λε, όχι ότι. Δεν έχουν... Ρε, παιδί μου, ποιον, ποιον είπαμε ένα καλό όνομα προηγουμένω. Τον Μπίρτσο, αλλά δηλαδή, δεν μπορεί να τον πάρει το Λαύριο. Ή δεν μπορεί να, δε να δηλαδή. τον πάρει, κατάλαβε τι λέω, η ΑΕΚ. Ευρωλίγκα όμω μπορεί να πάνε. Ποια ναι, ομάδα ψάχνει δε... για σέντερ. Ομάδα σέντερ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού μπορεί να μπει. Η Παρτιζάν. Α, ορίστε κύριο Μπράντοβιτ. Αναβαθμισμένοι. Ναι, Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Αλλά είναι, νομίζω θα είναι τεράστια η σεζόν στην Ευρωλίγκα. Τεράστια εννοώ όχι σε, σε μάκρο, τεράστια σε, σε, στο ενδιαφέρον. Ε, για τη σκέψη ότι έφυγαν ο Μίτσιτς, ο Έξουμ, ο Βεζέγκοφ και ο Πετρούσεφ. Δεν έφυγε άλλο. Ναι. Τέσσερα άτομα. Και έχουν έρθει όλοι αυτοί και θα έρθουν και ακόμα περισσότεροι. Ε, Ξέρει όμω τι βλέπω με την Ευρωλίγκα. Τι? τι. Ο Τζον Γουόλ για παράδειγμα έχει προταθεί σε όλη την Ευρωλίγκα. Και στον Ολυμπιακό έχει προταθεί. Και στον Παναγενικό έχει προταθεί. Είναι μεγάλη κατάσταση. Ρε παιδί μου είναι ο Τζον Γουόλ. Ούτε κεμπα είναι. Ναι, θέλω να πω. Δεν είναι όμω η Ευρώπη του 80, του 90, που και με ένα πόδι μπορούσανε. Όχι. Τώρα ο... είναι άλλο επίπεδο. Ο Γουόλ και ο Γόκερ μπορούν και με ένα πόδι με Μπορούν μια να πούνε. Είναι παίκτε, κυρίω όμω, που στηρίζονται στην έκρηξη ναι, και στο ναι, ναι. πρώτο βήμα και είναι και μεγάλοι και τραυματίε. Κίνητρο έχουν, ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κίνητρο έχει να έρθει ο Τζον Γουόλ να κάνει αποθεραπεία κάθε μέρα, να δουλεύει με τον Κατζούλη ή με τον. Δηλαδή ήρθε ο Άιβερσον. Ήταν ο Άιβερσον για το. Ο Άιβερσον ήρθε στο Λοκάουτ για την αρπαχτή, για τη φάση αυτό που στην Πεσίκτα λε. Ναι. Ε, εντάξει, ναι, δεν το παίρνει στα σοβαρά αυτό. Δεν το παίρνει στα σοβαρά. Και ο Ντερόν Βίλιαμ, ξέρω εγώ. Ο... Ναι, ο Ντερόν Βίλιαμ, ναι. ναι, δεν, είναι, δεν είναι το ίδιο. Κάπω έτσι όμω του βλέπω. Κάπω έτσι θα είναι να έρθουν. Κάπω έτσι, ε. Άρα δεν θα του ε... δε δε. δει. δεν θα δει τον Τζον Γουόλ στον Ολυμπιακό, Όχι. Δεν θα τον δει. Μόνο για σόου, μόνο για, για, το αεροδρόμιο. Απ' την άλλη όμω. Και ο Τζον Γουόλ έχει να παιξει χρόνια κανονικά. Ναι. Εντάξει, στου Clippers έπαιξε. Ε, ήταν super time, δηλαδή του Νουάσικτον τον έβλεπα ναι, έκανε. Ναι, ήταν το top 3 σπλεμέκερ κάποια στιγμή. Απλά για Μου άρεσε να προτείνεται... πάρα πολύ ο Τζον Γουόλ. Τρομερό. Και εκρηκτικό και πασέρ και σκόρε και όλα. Πολύ ισορροπημένο. Και κακό έμεινε ο Άσλα. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει πάει κάπου να πάρει πάει το πρωτάθλημα. Για να προτείνεται όμως, Για να προτείνεται ο Τζον Γουόλ. Ε, Προφανώ δεν προτείνει κάποιο ατζέντη. Έτσι. Του έχει πει ο Τζον Γουόλ. Θέλω να παίξω. Κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή έχουν κίνητρο. Σίγουρα δεν θα έρθει στην Ευρώπη για να γυρίσει στο NBA. Η πόρτα αυτή έχει κλείσει για τον Κέμπα. Πάντω φαντάζεσαι να είχαμε τώρα την αγορά του Ντουμπάι, να έχει ομάδα τώρα, θα του είχε παρελθού αυτού. Όχι, φαντάζεσαι μια τέτοια κατάσταση στα 90's. Ξέρει τι θα είχε γίνει. Θα είχε ο κολοσσό του Τζον Γουόλ. Στην Ελλάδα λε. Ε? Ναι, ναι. Πώ είχε ο Βάουτ, ο Τζεφ Μαλόν α πούμε, και ο Ράκλιλίτ, το Μακδάνιελ. Θα παίζει τώρα ο Τζον στο... Γουόλ στο... στον κολοσσό. Θα παίζει ο Γουόλ στον κολοσσό, αν ήμασταν στα 90'. Θα ο TJ Warren στο περιστέρι. Θα παίζει ο Τζάστη Winslow στον Άρη. Θα είχαμε τέτοια, τέτοια σκηνικά. Ε, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό. Θα δούμε. Η αγορά πάντως δεν έχει κλείσει. και φαίνεται από Ολυμπιακό και Πανθαϊκό. Καλά, στον Πανθαϊκό το λένε ούτως ή άλλως ότι ψάχνουν και έναν, ένα τελευταίο παίχτη. Έναν ή δύο. Γιατί είναι, είναι δύο? Και για τον Μίχαλ και για τον Τόρσο. Μαζί. Ναι. Ε, εντάξει, θα είναι... Ε, θα είναι υπερβολικό Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Ε, πού θα θέλουν. θέλουν, ωραία. Μακάρι. Εντάξει, και κάτι παραπάνω ξέρουν από εμά. Αλλά πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Α δούμε. Το Μίχαλ λίγο τον περιμένει ο Παναγιώ. Ε, λέγεται ότι πάντω ε, προτεραιότητά του είναι η Αμερική και όχι μόνο το NBA. Γιατί προσπαθεί να πάρει και την Αμερικανική υπηκότητα πλέον. Οπότε πρέπει να κλείσει κάποια χρόνια στη Σιμάνια. Πόσα χρόνια είναι πολιτή. εκεί, Νομίζω. Όχι, δεν θα σου απαντήσω, δεν ξέρω ακριβώ πώ αγγίζει. Ήταν είναι. και ο κολέγιο, δεν ήταν εκεί. Ναι, ήταν. Ουσιαστικά έχει φύγει εδώ και μια δεκαετία από την ναι. Ευρώπη. Εδώ και μια δεκαετία, εννιά ετία, πόσο είναι. Ε... Πάμε στον Ολυμπιακό. Πάρει την μπάλα τώρα και παίξει. Ρώτα τι ρώταμε, τι θέλει. Μάικ Τζέιμ, ρωτάει ο κόσμο. Και Κέντρικ Νάντι, νομίζω δύο είναι τα πρόσωπα. Το θέμα του Μάικ Τζέιμ το αποκάλυψε ο Παντελή Διαμαντόπουλο που έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, προημενο Σάββατο στο σπορ 24. Και όταν λέμε ε, το αποκάλυψε, εννοούμε σε, σε, σοβαρή βάση. Ναι, με... πέρα από το Twitter. Ναι, πέρα από φήμε, α ναι, ναι, ναι. Το έγραψε λοιπόν ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό. Ε, ακολούθησε μια διάψευση του Ολυμπιακού που δεν ήταν πάντω ευθέω για το Mike James. Ναι. Ήταν. Ε, Όχι, ήταν για το Mike James. Πιστεύω. Εντάξει, ήταν μετά το Mike James, αλλά δεν έλεγε το όνομα του James. Αν προσεκτική λίγο, αν δει. Δεν έλεγε ότι δεν... Δηλαδή, αν θυμάσαι ο Παναθηναϊκός, αμέσως μετά τον Σλούκα, ε, το ε, 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 μας είπε, γράψτε, καέ ε, ο Παναθηναϊκός, διαψεύεται τον ενδιαφέρον για τον Κώστα Σλούκα. Ο Ολυμπιακό δεν έγραψε ότι ε, διαψεύδει το ενδιαφέρον για τον Μάικ Τζέιμ, έγραψε ότι δεν, ενδια... ε, δεν ασχολείται με παίχτε που δεν έχουν συμβόλαιο. Σε απλή μετάφραση, αν ο Μάικ Τζέιμ είναι διαθέσιμο, μπορεί και να ενδιαφερθούμε. Και η αλήθεια είναι λοιπόν. Όχι, αλήθεια, την έγραψε την αλήθεια ο Παντελή ο Διαμαντόπουλο. Ε, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Καπνός υπάρχει. Έτσι. Ε, απλά για να υπάρξει φωτιά, που όταν λέμε φωτιά εννοώ. Να μπορεί να προχωρήσει κάτι. Έτσι. Είναι ότι πρέπει να μείνει ελεύθερο από την Μονακό. Αν, αν δεν τον αφήσει ελεύθερο η Μονακό, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ο καπνό. Είναι ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθεί αυτή την περίπτωση. Το ρεπορτάζ δηλαδή του Παντελή Διαμαντόπουλου. Επειδή μα ρωτάνε όλοι και μου στέλνουν και μηνύματα κλπ. Πε μα, τι λέει ο Παντελή, ισχύει ή δεν ισχύει. Τσιγάρα, παιδιά. Φυσικά και αν ισχύει. Δηλαδή ναι, να σα πω ειδήσει. Κάπω δεν ισχύει το κοντά του Διαμαντόπουλου. Έτσι. Ε, λοιπόν, απλά περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξει φωτιά με την έννοια ότι είναι ένα παίκτη με συμβόλαιο που θα πρέπει να μείνει ε, ελεύθερο. Σίγουρα το είπαμε όλοι ότι μετά την απόκτηση του Κέμπα Γόκερ. Δεν κολλάνε αυτοί οι δύο μαζί. Ωραία, πάμε να κάνουμε μια, μια, ανάγνωση τη κατάσταση στη Μονακό. Ο James δύο φορέ τέθηκε πέρυσι εκτό ομάδα με απόφαση Σάσα Ομπράντοβιτ για πειθαρχικού λόγου. Δύο φορέ. Ε, στο Final Four Είδαμε ότι μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό υπήρξε γκρίνια από τον Τζέιμ προ τον Ομπράδοβιτ. Ότι δεν αποφάσιζα εγώ όταν έπρεπε, δεν είχα εγώ την μπάλα όταν έπρεπε, ή μου για τι μεγάλε στιγμέ και Στον δεν Στον τρίτο είμαι... περίοδο δεν αποφάσισα εγώ. Ακριβώ. Πού πάει Υπήρχε... για το μάτι με τον Ιμφιστάν Υπήρχε... ή με τον Υπήρχε θέμα. Και όλα αυτά σου. Σε... Υπήρχε... Βέβαια, είπαμε το Γιούνα ότι πρέπει να παίζει λιγότερο. Κάπου το διάβασα. Να παίζει λιγότερο ο Τζέιμ. Πώ να παίζει δηλαδή. Ξέρω να παίζει 12 λεπτά. <laughs> Ωραία. Ε, όλα αυτά σε μία ε, μονακό τριών γκάρτ. Ο κομπό Λόιτ Τζέιμ. Και ξαφνικά η μονακό αποφάσισε ότι θέλει να, πάει, να πάρει και τον Γκέμπα σε Γόκερ σε ένα σύνολο το οποίο όχι απλά ε, δεν αγκάλιασε λίγο περισσότερο τον Τζέιμ, αλλά έδειξε να τον κάνει ακόμα περισσότερο στην άκρη. Σίγουρα ο Τζέιμ ενοχλήθηκε. Σίγουρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να, να τον έχει ρωτήσει, να έχει συζητήσει μαζί του για να καταλάβει ότι αυτό τον ενόχλησε. Από εκεί και πέρα δεν έκανε χρήση τη οψιόν για το NBA και αυτόματα η Μονακό ανακοίνωσε ότι μένει για ακόμη Γιατί δεν ότι να έναν NBA. χρόνο. Τώρα, όπω έγραψε ο Παντελή Διαμαντόπουλο, οι γέφυρε έπεσαν από τον James προ τον Ολυμπιακό. Όπω και νομίζω και σε άλλε ομάδε, απλά με τον Ολυμπιακό υπάρχει. Δεν θεωρώ απίθανο να, να, έχουν πέσει γέφυρε και προ τον Παναθηναϊκό. Δεν το θεωρώ Θεωρώ πιθανό. γενικά ότι προτάθηκε. Θεωρώ, Συζητήθηκε. θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έχει ε, πέσει γέφυρα και και προς τις δύο ομάδες. Ε, η διαφορά είναι αυτή που έγραψε ο Παντελής Διαμαντόπουλος, ότι στο παιχνίδι έχει μπει και ο Τόμα Γκόκα, ο οποίο είχε μία επαφή με τον Μάικ Τζέιμ. Από πού είναι αυτή η επαφή μου, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δεν χρειάζεται να <σοβεί> γνωρίζονται από κάπου. Δεν χρειάζεται. Έπαιξαν αντίπαλοι. Σίγουρα, σαν Αμερικανοί, θα έχουν μία παραπάνω άνεση στο Φύλω να σου πούν. Θέλω να προσπαθώ να δω από αν είχαν κάποια. Και... ήταν. Ήτανε... 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 Όχι, Βαλή. όχι, δεν <σοβεί> δε βρεθεί... δε... Προφανώ τηλεφωνικά και εδώ έρχεται και δένει τώρα η συνέντευξη του Τόμα Βόκαμπ στον Ντονάτα, ε, στον Ουρμπόνα, στο Basket News, που έλεγε ότι ε, ίσω μα λείπει ένα παίχτη που θα του πούμε πάρει την μπάλα και βάλει 25 πόντου όταν κολλάνε τα πάντα. Γιατί αυτό ίσως... λείπει από τον Ολυμπιακό δύο χρόνια τώρα. Ωραία. Και γι' αυτό νομίζω ότι. Με κοιτάει... Και στο τελευταίο δευτερόλεπτο μπορεί να βάλει καλά δουλειά. Εγώ θα κερδίσει τα μάτια μου, τα τρώει. Με κοιτάει με τρομερό ύφο τώρα ο Σπύρο Καβαλιάδο, δεν μπορεί να τον δείτε. Σαν να μου λέει, είσαι βλάκα που λε ότι δεν χωράει άλλο γκάρντ. Okay. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Το λύσαμε αυτό. Δεν, δεν αποφασίζουμε εμεί ούτω ή άλλω. Ε, οπότε, αν μου πει όλα... εμένα αυτή τη, ναι. τη στιγμή, αν κολλάει ο Τζέιμ στον Ολυμπιακό, όχι μόνο αν κολλάει. Κολλάει και παρακολλάει και τον, κάνει τον εκτοξεύει τον, τον... 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 Ολυμπιακό. Ωραία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι έχει κλείσει ο Τζέιμ, ούτε δράδιο, ότι. Άλλο Η άποψή μου είναι ένα τέτοιο λείπει από τον Ολυμπιακό. Όπω κολλάει και ο Ναν. Λοιπόν, λοιπόν, η πώς... είναι... λοιπόν, η άποψή μου <σχει> είναι ότι ο Μάικ Τζέιμ, τουλάχιστον από όσα έχουμε δει από τον Γιώργο Μπαρτζόκα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι ο ιδανικό που για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν είναι ο ιδανικό. Τι αλλάζει ο Μπαρτζόκα, τι είπε στη συνέντευξη τύπου. Την αλλάζει την ομάδα. Την αλλάζει. Εσύ το είπε. Το μετέφερε. Το μετέφερε και ότι σωστό. κάθε Προσαρμόζονται και να αλλάζει η ομάδα. Ε, τι θέλω να πω. Όχι ότι. Έχει δε... παίξει πολλά μπάσια τον Μπαρτσόκα. Έχει παίξει και δε... Έχει, παίξει. Δε... έχει, έχει παίξει. παίξει όλα τα μπάσκε. Θέλω απλά να πω ότι με τον τρόπο που γυρίζει την μπάλα Ολυμπιακό, ίσω απλά να του λείπει ένα ε, σουτέρ, άντε να φτιάχνει και λίγο το δικό του σούτ, ενώ ότι δεν χρειάζεται έναν παίκτη που θα έχει την μπάλα στα χέρια του. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή περισσότερο του λείπει ένα JC Carol Still. Ένα θα βγει από το screen, θα πάρει την μπάλα και θα την μπουμπουνίσει Δεν παίζει πολύ off ball όμω ο Ολυμπιακό. Ρε παιδί μου, ο Spot. Βεζέγκοφ εκ, εκτελούσε ε, Χωρίς χωρί διπλά. Ναι, εντάξει. Οκ, okay. Ο Σλούκα είχε την μπάλα στα χέρια του. Οπότε στο, στον στο δεν άρεσε πολύ το στυλ μπάσκετ του Σλούκα. Του άρεσε όμω ο Βεζέγκοφ. Ωραία. Δέχομαι τον ότι του, εγώ μπατζο, εγώ, το του αρέσει, μπορούμε... το αρέσει το. Ο... Απομόνος, το ένα εναντίον ενό. Του Το πολύ. Το τρίπλα και το τρίπλα πολύ το και το και συμφωνώ, δεν του αρέσει. Συμφωνώ. Τα αρέσει συμφωνώ. Τα λέμε διαφορά του Τζέιμ το, γιατί το, το. Δεν θέλει. Ο Τζέιμ να πάει. Συμφωνώ. Ε, εκεί που τελειώνει η φάση να βάλει το καλάθι. Συμφωνώ. Ε, επιμένω ότι δεν μου φαίνεται ιδανικό ότι είναι καλό παίκτη, ότι είναι παιχταρά. Ότι Επειδή είναι... έχει τι εκρήξει του. Ότι είναι elite στην Ευρώπη. Σε αυτό συμφωνούμε σε όλα. αυτά. ο Ολυμπιακό όμω θα πάει. Ο Τζέιμ θα πάει σε σε μια ομάδα που είναι πάνω από αυτόν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι. δεν θα είναι ο Τζέμ πάνω από την ομάδα. Τη εκρήξη εννοεί συμπεριφορά. Ε? Συμπεριφοράς. Ναι, μόνο αυτό. Συμπεριφορά. Εντάξει, είναι άλλο να έχει τον Ουαταράκη και Μπράβο. τον. και άλλο Μονακοπού να έχεις και τον Ολυμπιακό. Και, και, και ο Ολυμπιακό είναι πάνω από τον Μάικ Τζέμ. Είναι πολύ μεγαλύτερο σύλλογο από τον Τζέμ. Ο Τζέμ είναι πάνω από τη Μονακό όμω. Ναι. Είναι αλλιώ να έχει τον παπα και να σου πει δύο κουβέντε και τον Γόκαπ. Και, αλλιώς να και τον, τον οργανισμό Ολυμπιακό και του 15.000 ναι, ναι, που είναι στο γήπεδο. Είναι σίγουρα Πολύ τριγκαδόρικο πάντρεμα, αν, αν γίνει, ναι. αν ολοκληρωθεί. Α, όταν ήταν, υπάρχει ο γαπνό. Φωτιά ναι, δεν μπορεί ναι. να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Πολύ τριγκαδόρικο. Πολύ ε, και μόνο ότι συζητείτε και δεν διαψεύδεται ρε παιδί μου στο, στο, στην, στην ουσία του, δείχνει ότι ο Μπαρτζόκα είναι ένα άνθρωπο που θέλει και να προσαρμοστεί και θέλει και να. Πώ να το πω, να βάλει και νερό στο κρασί του ή τέλο πάντων, και αν δεν είναι ο Τζέμπι, ένα τέτοιο παίκτη. Κι ο Ναν. Ο Ναν μένα... δεν είναι, δεν είναι ίδιο στυλ. Δεν είναι, είναι στυλ. αλλά είναι που θα σουτάρει και, 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 ναι, και μακριά ναι. την μπάλα και ναι. μετά από pick and roll. Είναι λίγο πιο ήπιο. Ναι. Είναι λίγο πιο ήπιος. Δεν και θα πάει να σουτάρει ένα εναντίον ενό πάνω στον άλλον. Δεν είναι τέτοιο. Θα... μπορεί να το κάνει γι' αυτό, αλλά δεν είναι αυτό ναι. το στυλ του. Δεν είναι. Αν με ρωτά τώρα ποιο είναι καλύτερο για μια ομάδα σου. Που ταιριάζει περισσότερο. Ποιο ταιριάζει περισσότερο, νομίζω ο Ναν ταιριάζει περισσότερο. Αλλά σίγουρα ε, ο Τζέιμ είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητα. ενώ ότι προσαρμο έχει προσαρμοστεί στην Ευρώπη και ξέρει τι ξέρεις θα πάρει. Αλλά σαν χαρακτήρα ε, είναι, είναι, πιο ήπιο ο Κέντρικ Ναν. Είναι πιο ήπιο. Καλά, όποιον και να πάρει, αν πάρει. Όποιον και να πάρει, μιλάμε τώρα για τεράστια μεταγραφή. Αλλά πρέπει να πάρει. Τεράστια ε, ε, Καταλήξαμε ότι πρέπει ή διαφωνεί ακόμα. Ό, όχι, εγώ διαφωνώ ακόμα, διαφωνώ ακόμα. Διαφωνώ. Όχι, όχι, με εγώ, απλά μαθηματικά αν ε, δεν πάρει ο θα είναι ένα επίπεδο κάτω σε σχέση με πέρσι. Okay. Δεν έχει να κάνει. Εγώ λέω ότι πρέπει να ανεβεί την ποιότητα. Ο χρόνος είναι άλλο πράγμα. Ο δεν χρόνος είναι τα στα λεπτά. Ναι, ναι. Εγώ στα εξήγησα με απλά μαθηματικά. Προφανώς αν έρθει ένας τρίτος παίκτη, κάποιο κάνει στην άκρη. Ναι, ναι. Ε... ε και μπροστά στο να πετύχει ο Ολυμπιακό στόχο, του πρέπει να κάνει στην άκρη. Ρε, μαζί σου. Και υπάρχει και το πρωτάθλημα για να παίζουν και όσοι δεν θα παίζουν μαζί, στην Ευρωλίγκα. Απλά έχω καταλήξει και νομίζω εκεί έχω Έκατσε για μένα η μπίλια, ότι δεν έπρεπε να έχει κρατήσει τον, ε, τον Κάναν. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει αφήσει τον Κάναν και να πάει να πάρει πράγματι ένα παίκτη που θα παίζει 25 λεπτά, ούτως ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να έχουν όλοι έναν ε, ρόλο που ε, ρε παιδί μου, δεν θα, Απλά, δεν θα τρακάρει ο ένα με τον ίδιο. Ο Κάναν πέρασε το τεστ ότι. Ελά, εδώ θα παίζει όσο είναι. Ωραία, δε, μιλά. Δεν ήταν όμω ευχαριστημένο. Δεν, δεν, δεν ήταν, ήταν αλλά τελικά το αποδέχτηκε. Το άλλο. Ρε παιδί μου, το είναι, είναι, μια, είναι, αλλά... είναι ο άνθρωπο των 5-7 μάτ που θα κάνει πολύ μεγάλα παιχνίδια. Μα θα πρέπει να μην παίξει κάποια. Ναι. Καλά, μην μη πάμε στο, στο Λούτζι τώρα που δεν θα παίζει ποτέ, που δεν θα κουμπάει ποτέ. Θα έχει όμω 30 λεπτά στο πρωτάθλημα. <laughs> Πρώτα όμω πρέπει και ο Λούτζι. Ε. Να το αποδείξει, θε να πει. Δεν έχει αποδείξει ότι δικαιούται στην Ευρωλίμπη να είναι 25 λεπτά. Να το αποδείξει όμω, να το δούμε. Να τον παίξει το παίξει στο πρωτάθλημα όταν μέσα στο πρωτάθλημα θα κάνει τη διαφορά στα 25 λεπτά. Τι θα κάνει μετά, Δεν θα βάλει τον Τζέμι για να βάλει τον Λουτζί. Το, δεν μπορεί είναι. να γίνει και αυτό. Δεν γίνεται. Μπορεί. Δεν μπορεί να αφήσει το, ούτε τον Γκο στον πάγκο ούτε τον Τζέμι για να παίξει ο Λουτζί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι ίσω έπρεπε να, να φύγει ο Κάναν ε, και, δεν είναι και να αποκτήσει την ψυχική ομάδα, ομάδα Ολυμπιακό. Αυτό... Του κάναν μπορεί να του πάρει τον και, χρόνο. Και, και σε αυτό όμω θα σου απαντήσω ότι ο Ολυμπιακό πρέπει να φτιάξει και Έλληνε παίκτε όμω. Γιατί του έχει ανάγκη. Οπότε είναι σε μια διαδικασία μπρο γκρεμό και, και πίσω ρέμα. Σκέψτε το, αν είχε φύγει ο Κάναν, τον οποίο υπολογίσαμε στα 18 λεπτά, α πούμε, φέτο μεσόωρο, αν είχε φύγει ο Κάναν, θα ήταν εύκολο να πάρει ένα παίχτη που θα του πει: Θα κόψω δύο από το Μακίσικ, δύο από το Λαριτζάκ και θα παίζει στι 25. Και θα... δεν θα τράκαρε με κανέναν άλλο. Εντάξει, ο Λαριτζάκ θα πηγαίνει κανέναν... στο 3. Εκεί θα πρέπει μαζί με το Μακίσικ να δουν ποιο θα παίζει περισσότερο στο 3. Δεν μπορεί να παίζει πάνω Ποιο θα παίζει περισσότερο από τα 15 λεπτά. Ναι. 15 είναι τα λεπτά Δε, που 17. πρέπει να μοιραστούν. 17. Αυτά είναι τα λεπτά που πρέπει να μοιραστούν. Έτσι. Ο παπα θα πηγαίνει και στο 4, το έχουμε πει. Η... Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακό προ το πάνω δεν έχει. Είναι... ο Παπα-Νικολάου θα πηγαίνει στο 4. Είναι απλά μαθηματικά. Άμα πάει ο Παπα-Νικολάου στο 4, ο Σίγμα πόσα θα, θα παίζει. 15 λεπτά να 15... παίζει. 20, εγώ σου λέω. Και ο, ο... Πίτερ πόσα θα, 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 θα παίζει. 10. Πόσα έπαιζε πέρσι. Ά... Άμα δεν μπορεί ο Πίτερ, πρέπει ο Ολυμπιακό να παίζει. Τι σημαίνει αν δεν μπορεί. Άμα δεν είναι καλό. Ε, πέρσι όμως... δεν έφτασε σε σημείο να παίζει κάποια μαθηματικά. Να σου πω κάτι γυρνάμε στο, κομμάτι τη απόφαση. Ο Ολυμπιακό αποφάσισε να κρατήσει τον Πίτερ με ένα καλό συμβόλαιο. Με ένα καλό συμβόλαιο. Δεν μπορεί να τον έχει δεύτερη χρονιά παραγωνισμένο. Πέρυσι και okay, ήταν ο Βεζέγκοφ, ήταν MVP πίσω Ευρωλίγα. Είναι εγγυημένο ότι ο Πίτερ θα παίζει καλά. Προφανώ και δεν είναι εγγυημένο. Τίποτα δεν πινέβαια. είναι εγγυημένο. Ούτε ότι ο Γκόκαπ θα. Όχι, εντάξει, ο παίζει 25 λεπτά. Αυτό είναι εγγυημένο. Ούτε ότι ο Γκόκαπ θα παίζει 20 λεπτά. Τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Αλλά είναι άθλημα ρόλων και μέσα σε μια χρονιά πρέπει, δεν μπορεί να του πει τώρα του κάναν θα έχει DNP. Καλά, δεν δεν θα, θα παίξει. Θα το δούμε. Απάντα αν θα αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, που πάμε εγώ θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τόσου παίχτε που έχει. Θα έχει μεγαλύτερο, πιο ακριβά συμβόλαια. Πιο... Ναι, το, ξα... το είπα όμω και σε προηγούμενο ε... επεισόδιο ότι ο Ολυμπιακό έχει κάτι χτισμένο και ο Παναγιώτο πάει να φτιάξει. Εντάξει, το Παναγιώτο είναι διαφορετική συζήτηση. <laughs> είναι διαφορετική. <laughs> <laughs> δηλαδή, και στον Παναθηναϊκό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ με τον Γκάιλ Γκάι δεν τον βλέπω ότι μπορεί να παίξει πάνω από 10-12 λεπτά. Δηλαδή, ο Σλούκα και ο Βιλντόσα θα θέλουν 25 με 28 λεπτά. Δεν υπάρχει πολύ χώρο για του Δεν είναι ο ίδιο ο και... Σλούκα με τον Βιλντόσα. Και ο Βιλντόσα δεν έχει κάνει και τίποτα τρομερό στην καριέρα του για να είναι τόσο εγγύη. Πόσο πρέπει να παίξει. Α, δεν ξέρει, ανάλογα από το πόσο καλά θα παίζει. Καλά, Αν Καλά, τον... 10... τα τρίποντα. Με τον Αταμάν, με τον αταμάν ε, ακόμα και η Σλουκά θα πει ότι όσο καλά παίζει, θα κερδίζει λεπτά. Θα το, Δεν το δούμε πάντω. Είναι, τρα... είναι, είναι θέμα συζήτηση. Θεωρητικά. Ο ναι. Ολυμπιακό θα κοιτάξει πρώτα την ποιότητά του και μετά πόσο θα είναι ευχαριστημένοι όλοι οι παίχτε. Και υπάρχει και το πρωτάθλημα για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Γιατί έτσι όπω είναι με λίγου Έλληνε, οι Έλληνε θα παίζουν πάρα πολύ στο πρωτάθλημα. Ναι. Οκ okay. Αυτό. Κάτσε να δούμε. Το αλλά ε, 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 θεωρώ ότι θα είναι εντελώ λάθο, αν δεν πάρει κάποιο παίχτη και μείνει με την ποιοτικά με αυτό που έχει. Θα, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Εγώ Στην κατε, στο πρωτάθλημα. Στο, 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 ξαναλέω, μα αρέσει και στου δύο κάναν. Μα αρέσει και εμένα, σου αρέσει και εσένα. Αλλά θεωρώ από τη στιγμή που δεν είναι παίχτη των 25 λεπτών, όχι για μα, έχω μπορεί να τον έβαζε 25 λεπτά. Και εσύ το ίδιο. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι παίχτη 25 λεπτών, ίσω ο Ολυμπιακό έπρεπε να ψάξει εκεί κάτι καλύτερο και να έχει και το Μακίσικ, να έχει και το Λαρετζάκι. Παίχτε που είχαν παίρνει 15 και 18 λεπτά. Δεν μπορεί να του πα από τα 15 και τα 18 στα 8. Δεν γίνεται. Δηλαδή Γιατί, Δηλαδή ο Λαρετζάκι για ποιο λόγο. Γιατί σε πήγανε τελικό Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται. Για ποιο λόγο ο Λαρετζάκι, α πούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πήρε πρέπει... τριετέ συμβόλαιο ε, με αποδοχή τη Ευρωλίγκα. Και πρέπει ο Λαρετζάκι να να παίζει 20 λεπτά ο το 18. Ρες, δεν είναι το θέμα το υποχρεωτικό. Τον πλήρωσε. Τον, πλήρωσε, τον κράτησε για ακόμα τρία χρόνια. Τον πλήρωσε, δεν μπορεί να τον έχει για 8 λεπτά. Δεν είναι λογικό. Πώ το αξίζει, Δηλαδή, όταν αποφασίζει να δώσει έναν παίχτη αυτό το συμβόλαιο, δεν πει ότι θα παίζει. Για ποιο παίλεις... λόγο το έδωσε αυτό το συμβόλαιο στο Λαρετζάκι. Γιατί δεν έχει Έλληνε. Ναι. Είναι θα αγορά πρέπει να το κιόλα. Ε? Πρέπει να παίζει ο Τα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Έλληνε χρειάζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για το ελληνικό πρωτάθλημα το χρειάζεται το Λαρετζάκι. Όχι για... στο... με τον παθμαϊκό θα παίζει. Είναι λιγότεροι παίχτε. Είναι πολλά τα, είναι τα το μάτια του Μάτζελε. Στου τελικού, στο κύπελο, στο Super Cup. Αλλά στην Ευρωλίγκα δεν θα παίζει. Άμα υπάρχουν κάποιοι που παίζει καλύτερα, όχι. Ο, 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 ο Λαριτζάκη πήρε τα 600 για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είναι Έλληνα. Οι Έλληνε στο ελληνικό πρωτάθλημα χρειάζονται, όχι στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακό πήγε τελικού Ευρωλίγκα ε? με το μακίση και το Λαριτζάκη. Δεν μπορεί από τα 15 και τα 18 να πάει και να του πει θα παίζει το 8. Εγώ αυτό λέω. λέω. Πώ μπορεί να το πει αυτό, άμα ο άλλο είναι καλύτερο, άμα πάνε πάλι Final 4 εγγυημένα. Αυτό ο Ολυμπιακό πήγε στο. στο Καλά, σε δύο άμα δούμε πώ έπαιζε ο στα τέτοια. Ρε, μαζί, σου, μαζί σου, αλλά η χρονιά δεν είναι τα playoffs ούτε το Final Four. Η χρονιά είναι ε, η χρονιά. Εκεί είναι. Και με αυτού με αυτούς πήγε δύο φορέ Final Four και μια φορά τελικό. Αυτό σου λέω. Πήγε με ένα συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο στυλ. Με συγκεκριμένου ρόλου. Με, με, το με τον Ναι, αλλά με μια πρώτη και με μια δεύτερη πεντάδα. Δεν μπορεί να πει ένα παίχτη σήμερα θα παίξει, αύριο δεν θα παίξει. Θα βρει, δηλαδή δεν, μπορεί, δεν, είναι black and ball που θα του πει παλέψτε μεταξύ σα και όποιο είναι καλύτερο θα παίζει. Ωραία, είναι θα ο Λάρι και ο Μακίσικ. Α, αυτό α, λέω. Α, α, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι πρέπει ο, ο, να λέμε ότι ο Κάναν θα, παίζει, θα, θα έχει DNP και ο Λάρι θα έχει 20 λεπτά Όχι, μα δεν είπα αυτό. Ε, δεν να... είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Βγάλαμε τα λεπτά και είπαμε ότι ο ένα έπαιζε 15, ο άλλο έπαιζε 17, άλλο έπαιζε 10, 17. Αυτό λέω. Δεν μπορούσε από τα 17 παίχτε να παίχτε να τον πα στα 6. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Ε, θα το δούμε. Αυτό. Θα το δούμε. Γιατί αν παίζει και στο πρωτάθλημα. Τέλο πάντων, είναι μια συζήτηση που θα συμφωνήσουμε. Θα είχαν... Γι' αυτό ξεκίνησε το podcast. Θεωρώ, δεν, κα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το αποδέχεσαι. Ο θα είχαν λυθεί όλα αν είχε είναι διαλέξει άλλο... κάτι καλύτερο στη θέση του Κάναν. Βρε, εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει. Είναι δύο μήνε που πρέπει να φύγει ο Κάναν. Δεν μπορεί να φύγει ο Κάναν. Αυτό που λε είναι μπορεί να είναι σωστό. Δεν διαφωνώ. Αλλά τώρα μιλάμε αυτό που υπάρχει τώρα. Όχι με αυτό που ε, ε, θα μπορούσε να έχει γίνει πριν από δύο μήνε. Πριν από όταν έμεινε ο Κάναν, α πούμε, ε, το πλάνο ήταν να μείνει και ο Σλούκα. Και να είναι και ο, ο Ολυμπιακό θα είχε γκο, Βόκαπ, Σλούκα. Ε, κάνανε. Αυτό ήταν το πλάνο. Πάλι βέβαια ο Αρτζάκη θα ήταν στο 3. Έτσι ήταν το πλάνο από την αρχή του Ολυμπιακού. Με Σλούκα. Με Σλούκα. Ε. Okay. ε το, 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 ρόλο, το χρόνο του Σλούκα το πάρει ο Τζέιμ τώρα. Από την αρχή έτσι ήταν το πλάνο πάντω. Το ρόλο του Σλούκα θα τον πάρει ο Τζέιμ. Ναι. Ε, το, 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 το χρόνο, έτσι, Οπότε το παιχνιδιού. Το, το χρόνο του Μακίση και του Λαριτζάκη θα τον πάρει ο Βίλιαμ Γκος. Στο 2, ναι. Ωραία. Στο 1. Στο 1-2. στο 1-2. Το το ναι, το θα τον πάρει ο Βίλιαμ Γκο και ένα θα μείνει έξω. Και ρωτικά είναι στα μείνει έξω. Από του τέσσερι. Ναι. Γκο, ε, Κάναν, ε, ε, Κον... Λούκα, Κόρμπαν. Από του ε, Μακίση, Λαριτζάκη. Θα είναι στο τρία πιο πολύ. Δεν βγαίνει στο λεπτά. δύο. Δεν βγαίνει. Αν τα 80 λεπτά των Γκάρ θέλετε να τα κάνουμε 120 στο 1-3 και πάλι δεν βγαίνουν τα λεπτά. Με έκαναν. Με έκαναν. Δεν βγαίνουν τα λεπτά. Δεν βγαίνουν τα λεπτά. Είναι απλά μαθηματικά. Όποιο θέλει, επειδή μου στέλνει και ο κόσμο, όποιο θέλει να μου στείλει ένα πλάνο με λεπτά που να είναι φυσιολογικό. Ένα φυσιολογικό πλάνο με λεπτά. Το φυσιολογικό σου λέει να παίζει 20 λεπτά. Το Final Four πήγε πριν ο Λαριτζάκη να παίζει 17 λεπτά. Ο Λαριτζάκη δεν έπαιξε 17 λεπτά στο Final Four. Σε ομάδα. Φαναλφόρ. Έπαιξε όμω 30 ο Γκόκαπ και 30 κοντά ο Σλούκα, ξέρω εγώ. Άλλο το Φαναλφορ. Λέμε για μια σεζόν. Στο, στο Λέμε σε μια σεζόν. Ο Γκόκα πέφτει 25 λεπτά. Δηλαδή δεν μπορεί να τον πα στο Γκόκα στα 20. Προφανώ. Δε, δεν γίνεται. Κάποιο που να παίζει άμυνα. Δεν γίνεται. Ούτε μπορεί να πει ότι πήρε το, το Williams Gos με ένα εκατομμύριο για να παίζει 12. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπο ήρθε από ομάδα που. Πάμε ο Πριν πει πώ θα παίζανε όλοι αυτοί. Μα, Σου ο, ο, ο έχω πει την άποψή μου. Όταν πήρε ο Ολυμπιακό τον Gos, εγώ είμαι σίγουρο ότι τον πήρε τον Γκος χωρί τον Λουκά oh, στο yeah. μυαλό του. Εγώ αυτό ε, λέω. Ε, ε, εγώ hopi, ξέρω. Ξέρω ότι τη λέγανε στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω oh, yeah. αν τα λέγανε ψέματα. Okay. Ήταν μαζί ο Γκος, αυτή η τετράδα να παίζει. Στα γκάρτ. Ναι. Okay. Γκος, Για ε, να παίζει 20 ο Γκο, 25 ο, ο Γόκαπ, 45. Πόσα ο Σούκα, 22, 22 ο Σλουκας, 23. 60... Και τα 12-15 Και 12-13 ο Κάναν. Και ανάλογα το παιχνίδι. Είναι ανάλογα και την απόδοση. Ναι, okay. οκ. Έχω, εντάξει, εντάξει. Το, 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 βλέπω, το, θεωρώ λίγο δύσκολο να, να αποκτήθηκε ο Γκος με Σλούκα. Το θεωρώ και τώρα πώς, αυτό θα πάμε να πάρουν παίχτες αντί του Σλούκα. Ωραία. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό να βγάλουν τα λεπτά και του ρόλου και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Άρα, εσύ λες ότι δεν έπρεπε να είναι Τέτοι. τέτοιο. Δεν εσύ λες ότι έπρεπε να μείνει ο Κάναν. Δεν έπρεπε να μείνει ο Κάναν. Τέτοι. Από τη στιγμή που ο Κάναν δεν μπορεί να υπολογιστεί στον Ολυμπιακό σαν παίχτη των 25 λεπτών, μπορούσε να φύγει ο Κάναν και να έρθει ένα παίχτη που θα παίζει 25. Με 25 το WOCAP 50 και 20 τον, τον 70 και 10 μετά να παίζει πούμε, ο Λαριτζάκη και να μοιράζεται το 3 ο Παπα-Νικολάου με τον Μακίσικ. Μόνο έτσι βγαίνουν φυσιολογικά τα λεπτά στο σύγχρονο μπάσκετ. στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορεί να έχει παροπλισμένου παίκτε ή που θα παίζουν σποραδικά. Πρέπει όλοι να έχουν ε, ε, ρόλου. Και ο Μπαρτζόκα θα. Στα... Πόσα χρόνια είναι, Τρία είναι τώρα στον Ολυμπιακό. Αυτά τα τρία χρόνια τώρα, είχε τέταρτη. πάντα ξεκάθαρη πρώτη πεντάδα και ξεκάθαρη δεύτερη πεντάδα. Second unit, first unit. Αυτό. Αν δούμε κάτι διαφορετικό, θα το δούμε στο παρκέ αυτό. Αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει από τον Μπαρτζόκα, είχε πάντα πρώτη και δεύτερη πεντάδα. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, είχε το Γόκαπ και το Σλούκα, το Γκάνα και το Λαριτζάκι, τον Παπα-Νικολάκη και το Μακίση. Και είχε ξεκάθαρα πρώτο και δεύτερο παίχτη. Θα δούμε στην πράξη. Πώ θα ε... είναι πεντάδε πλέον. Ναι, θα δούμε στην πράξη πώ θα είναι πεντάδε. Αλλά δεν μπορεί να έχει παροπλισμένου παίχτε. Δεν μπορεί να έχει παροπλισμένου παίχτε ούτε μπορεί να πληρώνει παίκτε σε τριετέ συμβόλαιο που δεν θα παίζουν ή θα παίζουν Α1. Λέει πώ θα πα στο Λαριτζάκι και να του πει θα παίζει Α1. Γιατί στο μάτι με τον Ολυμπιακό, ο Σοπαναγικό που θα είναι 7, 8. που θα μείνει είναι κάποιο 2, 7, 9, 9. Πάμε για 9 μάτσε Ολυμπιακό Παναγικό. Α, στα μάτς λες Ναι. ο Ολυμπιακό έχει 6 ξένου. Άρα ο Λαριτζάκι θα παίζει πάρα πολύ. Άρα δεν θα παίζει ο κανένα σε αυτό το μάτσο, α πούμε. Είναι. και στην Ευρωλίγκα που θα παίζει ο κανένα και δεν παίζει ο Λαριτζάκι, θα πρέπει ο Λαρυμιακός, που δεν θα έχει ρυθμό την Ευρωλίγκα να πάει τον Παναεκό. Έτσι πρέπει να είναι σε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι ήταν και ο Παναθναϊκό, έτσι ήταν και ο Real. Αυτό το Παναθναϊκό. Ο Παναθναϊκό είναι κάτι διαφορετικό που χτίζεται. Θα το δούμε. Αν μπορεί να μου βρει μια ομάδα στην Ευρώπη που είδαμε πέρυσι πέρα από τι Τούρκικε που είχαν έναν περιορισμό ιδιαίτερο λόγω τον, ε, Του πρωταθλήματο που είχε παροπλισμένου παίκτε που του έβαζε σήμερα. Δεν του βγαίνει και... το Ολυμπιακό αλλιώ. Έτσι όπω είναι, είναι χωρί του Έλληνε, δεν γίνεται αλλιώ. Δεν θα, 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 πρέπει να κατεβάζει 12. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει έξι ξένου και να έχει δέκα να παίζει. Για, για αυτό, για, είναι πρόβλημα αυτό, αλλά έχει να κάνει με του ξένου. Δεν του βγήκαν οι Έλληνε. Δεν έχει Έλληνε. Αυτή τη στιγμή πόσοι Έλληνε ναι. έχει. Ελάχιστος Δηλαδή έχει τον, υπολογίζει τον Τανούλη και τον Πάπα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Και τον Λούτζι. Ο Λούτζι είναι στην τετράδα. Ναι, 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 σωστά. Είναι και από του που τα παίζουν πολύ. δεν έχει ναι, Έλληνε. Το γι' αυτό, ναι. αυτό του δημιουργήθηκε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν έχει ξένου. Δεν έχει Έλληνε. Και πήρε, θα έχει 8 ξένου. Δεν του βγήκε. Αυτό, γι' αυτό ήταν λα... λάθο. Λάθο είναι για μένα που Λούκα. Να σε ναι, Θα πρέπει Ναι, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το κρατήσω. Το Νομίζω στο θέμα του Σλούκα δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε τίποτα. Ποτέ σε τίποτα. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη. Ε, Πώ να το πω. Η μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη διαμάχη μα. Το θέμα του Σλούκα είναι η μεγαλύτερη διαμάχη. Τώρα όχι διαμάχη και μας. Το ρε. Γιατί, ε, αφού είσαι δεν παίζει ο Λαρατζάκη εγώ λέω πρέπει να παίζει όποιο είναι καλύτερο. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να παίζει. Τον πλήρωσε όμω. Πήρε λεφτά πενταδά του παίχτη. Ε, Πενταδάτο πεντα... δεν είναι. Πενταδάτο, τον κάνει. Πήρε, πήρε, τα... Έλληνα... Έλληνα... πήρε, λεφτά Έλληνα παίχτη σε μια ομάδα που το δεν πλήρωσες, είχε κανένα. Τον πλήρωσε. Πήρε χρήματα. Πήρε πολλά λεφτά. Πήρε 7 φταψ... ψήφιο ε... Εφταψήφιο. Εφταψήφιο νούμερο για, πήρε. Για δύο χρόνια. Για τρία χρόνια. Για τρία για εφταψήφιο νούμερο. <laughs> Αυτό λέω. Δεν λέω. Εφταψήφιο θα παίρνει ούτω ή Δηλαδή για τρία χρόνια εφταψήφιο είχε. Εμένα. Πόσο με ενδιαφέρει αν θα παίζει ο Λαριτζάκη ή ο Γόκαπ. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω με αυτά που έχουμε δει και με τη λογική. Αυτό. Πάμε τώρα θέμα, σε, πάμε να πάμε σε άλλα θέματα. Ε, Αναγκάμια 20 λεπτά θα στον θα Ολυμπιακό. Ναι. Ωραία, καλό ήταν όμω αυτό. Ναι, γιατί... ναι, ναι, Επιτέλου έγινε η Bolt Brothers διαμάχη. Ναι, ναι. Θέλω να... δύο θεματάκια θα συζητήσουμε και θα κλείσουμε. Εθνική ε, δεν είπαμε. Θα πούμε για εθνική. Θέλω να μου πει λίγο για Ρίκη Ρουμπίο πώ ένιωσε όταν άκουσες την είδηση και γενικά ρε παιδί. Πλέον μου... αυτό αυτέ οι ειδήσει, το λέει πριν 3-4 χρόνια, δεν θα ήταν σοκαριστικέ. Πλέον το έχουμε δει σε πάρα πολλού ναι. παίκτε. Το παραδέχονται πλέον και είναι προ τη μήνυ του. Ε, νομίζω ότι από τότε που πέθανε η μάνα του άλλαξε πολύ ο χαρακτήρα του. Είχε του τραυματισμού, είχε πράγματα πολλά που τον έφεραν πίσω. Ε, αν κυρίσουμε στο 1900, το 2006, θα δούμε ότι ο Ρίγκη Ρούμπι ήταν πολύ μεγαλύτερο πρόσπεκτ από τον Ντόρσιτ. ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα παιδί που στο. Φαινόμενο φαινόμενο που έπαιξε από τα 16 Ευρωλίγκα και πρωταγωνιστούσε. 15. 15, 15 ναι. 14 έπαιξε Ισπανικό πρωτάθλημα. Ε, που είχε mm. βάλει 40 πόντου. 51. 51 πόντου, 24 ριμπάουν, 12 ασίστε, 7 κλεψίματα σε, σε τελικό, τελικό. πέδων πέδον. τελικό πέδων Είναι η ίδια ηλικία, φαντάζομαι του δικού μα. Ενεντάρι, Σλούκα, Παπα, Παπα-Νικολάου, Παπα, Μάτζαρ, Γιάνκοβιτ και λοιπού που σε εκείνο πέδον δεν είχαν πάει καλά. Ε, είναι κάτι το οποίο ξέρεις μέσα στην αχωρή αλλά χαίρομαι που το είπε χαίρομαι που κάνει ένα διάλειμμα θα γυρίσει ο Κι εγώ πιστεύω, ο Ρίκη θα γυρίσει. Κι εγώ το πιστεύω ε... του χρόνου Πήρε το παγκόσμιο, ήταν MVP το 19, το μην το ξεχνάμε. Και ήρθε τότε στη συνέντευξη τύπου και έβαλε τα κλα... ε, δεν έβαλε τα κλάματα, ήταν πολύ συγκινημένο. Το θυμάμαι σαν τώρα και είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχω περάσει πολύ δύσκολα. Το αφιερώνω στη μαμά μου και τέτοια. Και εγώ δεν το ήξερα καλά. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρει τι σταυρό που βαλέει ναι, ο κάθε ναι. άνθρωπο. Δηλαδή, δηλαδή ο Αμπρίνε, αυτό που έκανε πριν αμπρίνες, λίγα χρόνια. Το... Ο Αμπρίνε. Και τόσοι άλλοι που δεν ξέρουμε και που το παλεύουν διαφορετικά. Και ο κάθε άνθρωπο το τι περνάει είναι. Δεν μπορεί να το ξέρει. Νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο κορονοϊό και όλο αυτό που πέρασε ναι, κάθε άνθρωπο. Έχει δίκιο σε αυτό. Ήταν πολύ αυτό που μα συνέβη σε συνέβησε όλου με τον κορονοϊό. Ε, έβγαλε πολύ ψυχολογικά, θέματα, πολλά ψυχολογικά θέματα. Και σίγουρα τώρα ο Ρούμπιο είχε ξεμείνει και από κίνητρα. Δηλαδή έχει πάρει τα πάντα με την εθνική ομάδα, έχει παίξει το NBA. Έχει, έχει πάρει τα πάντα. Παίζει στο πιο υψηλό επίπεδο, Ολυμπιακού Αγώνε μέχρι το 8. Ναι. Πρώτη μεγάλη οργάνωση ήταν το 8, είναι 15 χρόνια στο πιο υψηλό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή είναι 20 χρόνια στην, στην SMB. Δεν ξέρει τι κουβαλάει ο καθένα. Και... Πεδάκι δεν ήταν ποτέ. Έγινε άντρα από τα 15 του. Και ξέρει τι με στενοχωρεί περισσότερο. Ο κόσμο που λέει λέει, έχει βγάλει 150 εκατομμύρια, α πούμε, ο άλλο και είναι στενοχωρημένο. Άμα ήταν τα λεφτά that η ευτυχία. Θα ήταν, όλοι αυτοί θα τα είχαν όλα τα προβλήματά του λιμένα. Όλοι οι παίχτε. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν. Ε, Φαβορή στο παγκόσμιο, θέλω να μου πει. Έχουμε δει κάποια μάτ. Ναι. Ε, θέλω να πει στι ομάδε που α πούμε ξεχωρίζει. Άκου τώρα κάτι, γιατί κάθε φορά ναι. και καμελέτησα. τα μελέτησα. Ένα εκ ναι. Γαλλία, Καναδά και Λετωνία ναι. δεν θα είναι στην οκτάδα. Α, από τι διασταυρώσει. Από το. Ναι, λόγω του μπράκετ. Ένα από Ισπανία, Καναδά. Γαλλία. Άντε και τη Γαλλία που ομαδάρα. Μαδάρα. Ένα από, από αυτού, ε. Ναι. Θέλουμε να είναι θα ευρωπαϊκοί. Είναι... Να μην κάποια ευρωπαϊκή Εκεί αν το, το, ιδανικό, το ιδανικό θα είναι να προκριθούν από, την, από αυτό το σημείο του μπράκετ η Γαλλία και ο Καναδά. Ναι. Αρκεί να είμαστε εμεί στην οκτάδα. Το πιο πιθανό ζευγάρι ο στου 8 ποιο είναι. Το δικό μα ναι. με τη Σερβία. Με τη Σερβία, 8. Αν, πάμε, αν περάσουμε τη Λιθουανία. Αν, αν νικήσουμε τη Λιθουανία, το στον πρώτο νόμιλο. πράγμα που μα νοιάζει είναι να περάσουμε τη Νέα Ζηλανδία ναι, να για νικήσουμε. να, πάμε προελπιακό σίγουρα. Α, σωστό, σωστό. Πάμε ναι, στου ναι, 16, ναι. πήγαμε Ολυμπιακό. Σωστό. Έχει δίκιο. Αλλά... Ένα αυτό. Okay. Μετά εμεί θα παίξουμε στη δεύτερη φάση με Μαυροβούνιο και λογικά. Και Λιθουανία. Και Λιθουανία. Ναι. Θέλουμε δύο στα δύο. Δύο στα δύο. Ο, Μαυροβούνιο έχει βούτσε. Το, το Μαυροβούνιο έχει καλή ομάδα. καλή. Έχει καλή και έχει Αμερικανό. Λοιπόν, πρέπει να, να κάνουμε το 2 στα 2. Ναι. Για να... Κανένα από τα δύο μάτσε θα είναι εύκολο. Κανένα, ούτε με τη Νέα Ζηλανδία, αν και ναι. έχει απουσίε. Έχει τρει απουσίε σε... δηλαδή, η Νέα Ζηλανδία. Ποιο λείπει δηλαδή από τη Νέα Ζηλανδία. Μου δεν ξέρω. οι παίζουν, οι αδερφοί Webster. Και να παίζουν τώρα το. Okay. Οκ, η Νέα Ζηλανδία. Ναι. Μόνο μην τρομάξουν στην αρχή, οι δικοί Βαλαντσιούνα. Ναι, έξω. Σαμπώνη και Γκριγκόνη. Ναι. Και κάποια άλλη που έχουν, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι οι ρε παιδί μου. Ναι. Είναι πάντα υπολογίσιμοι, δηλαδή. Εντάξει, αλλά εμένα από τότε που του κερδίσαμε το 17 στου. Δεκα... Με ναι. παπαγιάννη, λε ναι, ναι, το κέντρο ναι, ναι, Μάτση, ναι. Με μίσα. Με, με μίσα. Ωραία. Και μετά το πιο πιθανό ζευγάρι με είναι η Σερβία. Okay. Εκεί λοιπόν, αν είναι οκτάδα. Υπάρχουν τρει ευρωπαϊκέ ομάδε έτσι όπω τα υπολογίζω. Α, αν ναι. μα κάνουν το χατήρι από εκεί και Ωραία. πάμε εμεί οκτάδα. Θα έχουμε τρει ευρωπαϊκέ ομάδε. Ελλάδα, Ελλάδα, Σερβία, Σ... Σλοβενία. Ωραία. Σλοβενία τη βλέπω σίγουρα έτσι όπω είναι τα μπράκετ. Ναι. Αν λοιπόν μα κάνει το χατήριο ο Καναδά και περάσει την Ισπανία. Ναι. Και η Γαλλία περάσει την Ισπανία, που τη Γαλλία θεωρώ φαβορή μαζί με την Αμερική. Ναι. Ε, τότε. Εσύ σκέφτεσαι τώρα για τετράδα. Για οκτάδα. Α, για οκτάδα. Ε, θέλω στην οκτάδα να είναι τρει ευρωπαϊκέ ομάδε πριν τη Γαλλία. Σωστό. Ναι, ναι. ναι Βέβαια ναι. θα παίξουμε τη Σερβία. Ναι. Εκεί, αν κερδίσει στη Σερβία, πα σε ολυμπιακού αγώνα. Πήγε Ολυμπιακού. Αν χάσει, έχει δύο ευκαιρίε. Έχει δύο, αλλά λογικά θα το παίξει με τη Σλοβενία. Με τη Σλοβενία, ε. ναι. Ναι. Τη Σλοβενία πάντω. Αλλά έχω... να πάμε οκτάδα, έτσι. Ναι, να πάμε οκτάδα. Τη Σλοβενία την έχω στι χώρε δεύτερη ταχύτητα. Ναι. Η πρώτη ταχύτητα έχω βάλει έξι εγώ. Έξι? Ναι. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε. Κι εγώ! Πάμε να δούμε. Α, εφτά έχω εγώ. Έξι. Λοιπόν, πρώτη είναι η Ισπανία. Την έχει την Ισπανία. Παρότι μπορεί να μην πάει οκτάδα. Την έχω και εγώ την Ισπανία. Γαλλία. Την έχω και εγώ την Γαλλία. Καναδά. Τον έχω και εγώ τον Καναδά. Αυστραλία. Τον, την έχω. Αμερική φυσικά. Την έχω. Και η Ιουγκοσλαβία. Την έχω. Ναι. Εγώ βάζω και τη Γερμανία. Κάτσε να αν θα παίξει ο τρέντζα. Θα παίξει, θα παίξει. Ωραία. Την εγώ την Γερμα... Γερμανία έχω... δεν τη βάζω. Έχω και τη Γερμανία. Τη βάζει δεύτερη ταχύτητα. Ναι. Δεύτερη ταχύτητα έχω. Ναι. Γερμανία. Ναι. Λιθουανία. Λιθουανία. Ελλάδα. Ναι. Σλοβενία. Λετωνία. Σλοβενία. Ναι. Εγώ έχω και τη Φιλανδία του Μάρκανε, του Μάρκανε ναι, ναι. και την Ιταλία. Και την αυτές, Ιταλία έχω και αυτές. εγώ και έχω και μια απ' έξω τη Βραζιλία έχω... Βραζιλία. Όχι, πρώτη, πρώτη, στην δεύτερη τέτοια έχω την, ε, το Downs, το Μινικανή Δημοκρατία. Ναι, με Χόρφορντ, ναι. ναι. Και από εκεί, αν μπει η Δομινικανή... Δηλαδή τι βάζει στο ίδιο επίπεδο ναι, δεύτερο Επίπεδο. Αυτούς, ε... Έχει με Τάουνς. Με Πέρ πουθενά. Και Χόρφορντ. Και Χόρφορντ. Ναι, εντάξει, είναι καλό δίδυμο. είναι καλό δίδυμο. Τι έχουν κι άλλου δύο Δεν θα, θα σκεφτεί. Ναι. Ε... Και δεν ξέρω, Βραζιλία με τον κοντό, το φίλο μου, τον Playmaker που μου αρέσει. Το Γιάνγκο. Το Γιάνγκο ναι. για ναι. Δράκο. Ε, το Σάντε. Ωραία. Εντάξει, οκ, okay. πάνω κάτω τα ίδια έχουμε. Πάνω κάτω τα ίδια έχουμε. Καναδά, Αυστραλία έχουν φτάσει στι 13. Δεν κόψανε το Λεντελαβεντόβα. Έμα, εντάξει. Έχουν πάρα, πάρα πολλού κοντού. Δηλαδή έχουν Μιλ, Γκίντι, Ντάισον Ντάνιελ, Έξουμ, έχουν τέσσερι που είναι παιχταράδε. Δεν πάω να ακολουθήσω. Αυστραλία θα τη βάλω και στα υποψήφια για να το πάρει. Yeah. Ναι, απλά μην να υποθυμίσει το πάρει. τελευταίο δευτερόλεπτο σε κάποιο σουτ. Πήραν μετά του Ολυμπιακού Αγώνε. Ναι, αλλά στον παγκόσμιο υποθυμίσανε το. Στον παγκόσμιο παίξανε τέτοιο. Ε, μικρό τελικό. Ναι, και έχασε τη βολή ο Μίλτ, νομίζω ναι. και να. Ναι, το πάρουν θυμάσαι, το ρε. Ρε φίλε, ήμουν εκεί και δεν το θυμάμαι. Ήμουν εκεί και δεν το θυμάμαι. Πήκε Έχει δίκιο. Ωραία. Εμεί Εμεί τούδις... δεύτερη... το... μα έχουν σε δεύτερη ταχύτητα. Εγώ να σου πω κάτι. Και δεν ξέρω... ναι. Πέρυσι θεωρώ ότι η Τούδη δεν την πήγε καλά την ομάδα. Ναι. Φέτο όμω είναι πιο ομάδα η Τούδη. Δηλαδή μπορεί να κάνει αυτά που έχει στο μυαλό του, να φτιάξει του Ταλιμπάν, τι αμυνέ του, αλλά... αλλά Φενέρ να έχει και τα δύο τεσάρια, όπω λέει ο Χέι και ο Άλμπερτ. Και ο πιέρ, ναι. Και ο πιέρ, έχει το Χέι και τον Πιέρ. έχει πολλού Χέι και Πιέρ. Τον παπα Πέτρο, τον Παπα-Νικολάου, ότι ο Ρογκαβόμπλο θα είναι Χέι και Πιέρ να βαράει ναι. τα τρίποντα. Έχει διάφορου τέτοιου. Ναι. Δεν θέλω να ενθουσιάζομαι. Όχι, ρε, τι να πει με αυτή την ομάδα. Ρε, παιδί μου, εντάξει. Βασικά πρέπει, ε, εγώ θέλω πριν φύγουμε για το ταξίδι ή να είμαστε λίγο ενθουσιασμένοι. Δεν όχι, θέλω... όχι, να μην είσαι καθόλου ενθουσιασμένοι. Πρέπει, πρέπει να είμαστε. Να είναι καλά η οικοσλαβία ναι. που μα κέρδισε και σε, σε κατέβασε. Να σου πω κάτι. Δεν ήταν καλή εικόνα στο μάτι με τη Σερβία. Δεν ήταν καλή. Αλλά σε 64 πόντου 18 assist είναι πολλέ. Ναι. Αλλά ει του Go ναι. Του τους έκανε δώρα. Ο γόκαπ, ο γόκαπ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ε, Όπω λέει και ένα φίλο μα, παραμένει φίλο μα, ό,τι και να γίνει, άγιο είχαμε. Τώρα όσοι διαφωνούν, α διαφωνούν. Άγιο είχαμε με τον Γόκαπ. Μόνο διαφωνούμε είναι φίλο μα προφανώ. Είναι, παραμένει φίλο μα, θα είναι πάντα φίλο μα. Ε, δεν έχω καταλάβει εγώ ποιο θα μου πει μετά. Θα παραμείνει για πάντα φίλο μα, ό,τι και, να αν γίνει. Ε, αφού κατάλαβε τώρα. Ποιο λε τώρα, Εντάξει, το, δούμε. το, το Βονιαρόσκι Ναι, το, <laughs> το Βαγγελόφσκι. <laughs> Πάντα φίλο μα. Βονιαρόσκι. Να σου πω τώρα. να τη Ελλάδα. Πρέπει απλά. Εγώ θέλω λίγη περισσότερη αποφασιστικότητα στο σουτ. Γιατί βλέπω. Εγώ πιστεύω πολύ σε Ρόγκα. Υπάρχει διστακτικότητα στο σουτ. Ακόμα και στο Ρογκαβόπουλο υπάρχει διστακτικότητα. πιστεύω δεν πολύ σε Ιτούδη. Δεν χρειάζεται. Πα... Ρε ο Θανάσης είσαι. MVP της ομάδας θα είναι ο Ιτούδης. Το λέω. Είσαι ο Θανάσης και είσαι στη γωνία ελεύθερο. Σου τα ρε το. Μπουμπούνα το. Ας το χάσεις. Δεν... δεν, πρέπει να είσαι διστακτικό. Στον μπάσκετ δεν πρέπει να είσαι διστακτικό. Ζήγησε την μπάλα και μπουμπούνα τη. Δεν θα σου πει κανεί τίποτα να το χάσει. Μου εντύπωση μέχρι τώρα, μέχρι που σήμερα είναι Τετάρτη. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει το στο μάτσο με την Ιταλία κλπ. Λοιπόν. Δεν παίζει πολύ να τραβάνει. Λε να μείνει έξω. Να σου πει. Πού παίζει ο Χατζηδάκη. Εσύ τώρα να σου πω κάτι. Ναι, δεν δικιά. έχουμε την πολυτέλεια όμω να έχουμε έξω εδώ να γραβάνει Δεν την έχουμε, λε. Ε, Τι πόσο ναι. θα παίζει αυτό ο παίχτη το. Πεντάρι δεύτερο στο ποιο, ποιο έχουμε. Βάζει. Το Μητόγλου. Τι άμα μη παίζει και τεσάρι. Παπα Παπαπέτρου. Πεντάρι. Όχι, yeah, όταν 4. θα είναι ο Μητόγλου στο πέντε έχει ε. Νομίζω ότι δεν θα, δεν θα έχει ούτω ή άλλο χρόνο. Να σου πω κάτι. Αν πρέπει να γίνει μια επιλογή για παίχτη που θα παίζει πέντε λεπτά, όπω έλεγα και πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ, ήταν καλύτερο πέρυσι να έχει πάρει τον το αντί του Παπαπέτρου. Γιατί ήξερε να παίζει σε αυτό το ρόλο. Αν πρέπει να πάρει το χατζηδάκι, α πάρει το χατζηδάκι για 5 λεπτά. Καλύτερα από το αγραβάνι. σω να δυσκολεύει το αγραβάνι να παίξει, να είναι αποδοτικό σε 5 λεπτό. Ψηφίζω Αλλά... η Τούδη ναι. για αυτή την ομάδα. Πόσα είναι τα λεπτά στο 4-5? 80. Ναι. Πόσα θα παίζει ο Παπαγιάννη? 22-25. 25. 25. ποσα θα παίζει ο Μίτογλου? 15. Α, ε, όχι, δε, τι 15 ρε. Τι 15, 15 ρε. 5, ρε. Πόσο? Στο 5. Όχι, ρε, 80 λεπτά στο 4-5. 25 Παπαγιάννη, 25 Μίτογλου. 50. 50. 50. Φανάσης δεν πρέπει να παίζει, 15. Ναι. 65. Παπαπέτρου. Δεν πρέπει να παίζει και αυτό στο 15. Θα παίζει και στο 3. Έχει και τον παπα στο 3. Έχει και τον Ρογκαβόπουλο στο 3. Ναι. Κατάλαβε. Το θέλω στο 2, Ο πέμπτο ψηλό δεν, θα έχει ρόλο. Εντάξει. Δεν θα έχει Α είναι ο Χατζηδάκη. Αν είναι ο Γραβάκη. Αλλά κάνει να πει λίγο άλλο με αυτού του χατζέ. από το έδαφο. Δεν θα παίζει. Κάτι πρέπει, πρέπει να γίνει. Πέρα. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Συμπληρωματικό είναι. Ό,τι είναι καλύτερο fit. Αυτό. Νατε, να λοιπόν, καλή πασχετική εβδομάδα. εβδομάδα. Αν μα ακούσετε πριν από το μάτι με την Ιταλία, πηγαίνετε στο Ακρόπολη να ξεπροβοδήσετε την εθνική που θα φύγει την. Τρίτη, την Τρίτη για το Abu Dhabi. 15 Αύγουστο είναι Τρίτη, είναι Ναι, θα ακούσετε το επεισόδιο με τον ε, Γενικό Γραμματέα τη FIBA, κύριο Ζαγκλή, και ακόμα ένα επεισόδιο πριν ε, φύγουμε για Abu Dhabi. Ακριβώς. Αυτά. Καλή μπασκετική εβδομάδα. Καλά μπάνια. Πάμε να δούμε πέντε γρήγορα. Γεια σα. Γεια σα.